το 19ο αιώνα. Όμως δημοκρατία δεν έγινε σε όλον αυτόν τον κόσμο και σε όλους αυτούς τους αιώνες. Δημοκρατία επιτεύχθηκε μόνο στην Αθήνα και σε 2-3 άλλες ελληνικές, αρχαίες ελληνικές πόλεις. Συνεπώς, η δουλεία δεν ήταν επινόηση της Αθηναϊκής πολιτείας. Τι επινόησε η Αθηναϊκή πολιτεία? Εδώ είναι ένα βασικό στοιχείο που συγκαλύπτεται ή συγκύθως αποκρύπτεται. Η Αθηναϊκή δημοκρατία επινόησε την ελευθερία. Την ελευθερία και με την ατομική της έννοια, ατομικές ελευθερίες, προσωπικές ελευθερίες, δικαιώματα, εντός εισαγωγικών αν θέλετε, αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία τα έχουμε αυτά τα πράγματα μέσα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία. Άνθρωποι μιλάνε ελεύθερα, στο δημόσιο χώρο, άνθρωποι συνδιαλέγονται, γράφουν και ψηφίζουν, κάνουν πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν μέχρι τότε. Το δεύτερο και σημαντικότερο στοιχείο της ελευθερίας είναι η πολιτική έννοια της ελευθερίας. Πολιτική έννοια της ελευθερίας που δεν υφίσταται σήμερα είναι η συμμετοχή των ανθρώπων στην εξουσία. Ελευθερίας, λέει ο Αριστοτέλης, βασικό χαρακτηριστικό είναι το να συμμετέχουν όλοι διεναλλαγής στην εξουσία, να γίνονται άρχοντες και αρχόμενοι. Από την έννοια λοιπόν αυτή της πολιτικής ελευθερίας προκύπτει και η έννοια της ισότητας. Εφόσον όλοι συμμετέχουν στην εξουσία, πρέπει όλοι να συμμετέχουν στην εξουσία, πρέπει να είναι ίσοι να συμμετέχουν. Δεν μπορεί να είμαστε άνισοι και να συμμετέχουμε όλοι στην εξουσία. Όπως είναι εμφανές, ναι μεν από την ελευθερία προέρχεται η ισότητα, αλλά και αντιστρόφως από την ισότητα προέρχεται και η ελευθερία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι εάν δεν είμαστε ίσοι. Δεν μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι εάν κάποιοι άλλοι έχουν περισσότερη εξουσία από μας, δηλαδή κάποιοι ολίγοι, οι οποίοι ψηφίζουν τους νόμους, λαμβάνουν τις αποφάσεις και εμείς πρέπει αναγκαστικά να τις εκτελούμε. Το τρίτο στοιχείο που ήθελα να δείξω και είναι ένα χαρακτηριστικό βέβαια της δημοκρατίας είναι ο έλεγχος όλων των αρχών, όλων αυτών οι οποίοι ασκούν εξουσία, όλων των αρχόντων. Υπάρχει ένας ουσιαστικός πολιτικός, δικαστικός και κοινωνικός έλεγχος για όλους τους άρχοντες. Το πλέγμα των νόμων, των θεσμών και των διαδικασιών είναι εκπληκτικό για να επιτευχθεί αυτός ο έλεγχος. Στο τέλος της θητείας τους, όλοι οι αξιωματούχοι δίνουν λόγο και λογαριασμό για τις πράξεις τους στο δημόσιο χώρο, όχι σε κάποιο συγκεκριμένο όργανο μακριά από τους πολίτες. Εάν κάποιος καταγγελθεί από τους πολίτες, κάποιος αξιωματούχος, ότι δεν έκανε καλά τη δουλειά του, ότι δεν εξετέλεσε καλά τα καθηκοντά του, ότι δεν χειρίστηκε καλά τα χρήματα τα οποία του εμπιστεύτηκε η πολιτεία, καταγγέλλεται, πάει στα δικαστήρια και υφίσταται τις κυρώσεις. Και οι κυρώσεις είναι ατιμία, δηλαδή στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του, πρόστιμο μεγάλο, δίμευση περιουσίας και καμιά φορά θάνατος. Όπως βλέπουμε, η δημοκρατία είναι αδιανόητη με την υπουργική και βουλευτική ασυλία. Αυτά υφίσταται μόνο στα ολιγαρχικά πολιτεύματα. Οι αρχαίοι ξέρανε πολύ καλά αυτό που διατυπώθηκε στην, το 19ο αιώνα, ότι η εξουσία, κάθε εξουσία... Έλεγα ότι ξέρανε πολύ καλά ότι κάθε εξουσία διαφθείρει και η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα. Συνεπώς πρέπει να υπάρχει ανά πάσα στιγμή έλεγχος ουσιαστικός. Δεν θέλω να επιμείνω σε άλλα χαρακτηριστικά για να δούμε τι γίνεται με την υλοποίηση αυτών των αρχών.
η υλοποίησή τους επιτυχάνεται με δύο βασικούς θεσμούς. Ο πρώτος θεσμός είναι η Εκκλησία του Δήμου. Στην Εκκλησία του Δήμου που ήταν στη Πνίκα και ένα πρόπλασμα ευρύδιο αποτελούμε και εμείς εδώ πέρα όλες αυτές τις μέρες, συνερχόντουσαν όλοι οι ενήλικοι άντρες ελεύθεροι πολίτες και συσκέπτονταν, διαβουλεύονταν για οποιοδήποτε θέμα σημαντικό που απασχολούσε την πόλη. Έβγαζαν τις αποφάσεις, ψήφισαν τους νόμους και ό,τι άλλο σχετικό. Εκεί λοιπόν ασκούσαν την κυβερνητική και την ομοθετική εξουσία άμεσα χωρίς αντιπροσώπους. Μετά έβγαινε ο νόμος και έλεγε σε ξύλινη πλάκα «έδοξεν τη Βουλή και το Δήμο». Δηλαδή ο Δήμος και η Βουλή πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει αυτό, ότι πρέπει να γίνει πόλεμος, ότι πρέπει να υπάρχει αυτός ο νόμος κλπ. Ο δεύτερος θεσμός, ο βασικός της δημοκρατίας, είναι η κλήρωση. Τα περισσότερα αξιώματα μέσα στην αθηναϊκή δημοκρατία είναι με κλήρωση. Με την κλήρωση επιτυχάνεται η άμεση συμμετοχή των ανθρώπων στην εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία. Έχει γίνει ένας απολογισμός και είναι η στριπτική πλειονότητα των αξιωμάτων φαίνεται ότι είναι κληρωτά. Το 99,5% είναι κληρωτά αξιώματα, ενώ το 0,5% είναι αιρετά. Δηλαδή, βασικός θεσμός της δημοκρατίας είναι η κλήρωση. Όπως το λέει ο Αριστοτέλης, αιρετάς είναι τα σαρκάς ολιγαρχικών, κληρωτάς δε δημοκρατικών. Δηλαδή, εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε έναν μεγάλο μύθο που μας σερβίρουν επί δεκαετίες, ότι ο βασικός θεσμός της δημοκρατίας είναι οι εκλογές. Ο βασικός θεσμός της δημοκρατίας δεν είναι οι εκλογές, είναι η κλήρωση, ενώ οι εκλογές είναι της ολιγαρχίας. Όλα αυτά, για να τελειώσω, έχουν ως βασικό στοιχείο που είπα τη συμμετοχή των ανθρώπων. Η δημοκρατία είναι το μόνο πολίτευμα που στηρίζεται στη συμμετοχή των ανθρώπων. Έχει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή τους, απαιτεί την άμεση συμμετοχή τους, οφείλεται στη συμμετοχή τους, λειτουργεί και διατηρείται χάρη στη συμμετοχή τους και έχει ως σκοπό μεταξύ των άλλων την πραγματική συμμετοχή των ανθρώπων. Με λίγα λόγια, η δημοκρατία είναι το μόνο πολίτευμα που μπορεί να έχει αυτή τη συμμετοχή. Οποιοδήποτε άλλο πολίτευμα απέφυγεται αυτή τη συμμετοχή, είναι αντίθετο σε αυτή τη συμμετοχή και την εμποδίζει με κάθε μέσο. Τελειώνοντας, η δημοκρατία και η ελευθερία λοιπόν έχουν ένα δρόμο. Η δουλεία έχει πολλούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Παναστασόπουλος. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ζητήσω την κατανόησή σας για τη φωνή μου είναι ακόμα συνέπειες της Τετάρτης. Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα να μιλήσω για αυτό που συμβαίνει στην πλατεία Συντάγματος και στις υπόλοιπες πλατείες όλη την Ελλάδα. Ο Χρόνης Ομίσιος είπε ότι οι άνθρωποι στις πλατείες είναι το σημαντικότερο γεγονός της μεταπολίτευσης. Και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Νομίζω ότι με αυτό που συμβαίνει σε όλες τις πλατείες έχουμε μια επανακατάκτηση του δημόσιου χώρου. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μια επανακατάκτηση του δημόσιου χώρου. Οι περισσότεροι από εμάς ήταν στα σπίτια τους φοβισμένοι, τρομοκρατημένοι όλη αυτή την περίοδο. Ο δημόσιος χώρος θεωρούταν ως χώρος οικονομικής εμπορικής εκμετάλλευσης. Και όμως αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι εδώ, γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Πολλοί έχουν κατηγορήσει ότι εδώ πέρα γίνεται μια ομαδική ψυχοθεραπεία, ένα group therapy. Αλλά νομίζω ότι η κοινωνία το χρειαζόταν αυτό πάνω απ' όλα, γιατί με φοβισμένους και τρομοκρατημένους πολίτες δεν μπορούμε να περιμένουμε ένα καλύτερο παρόν και μέλλον. Επίσης, αυτό που συμβαίνει εδώ, κύριο χαρακτηριστικό του είναι αυθορμητισμός. Ήταν ένα αυθόρμητο γεγονός,
αυτό που είπε πρόσφατα ο Εντγκάρ Μορέν σε μια συνέντευξή του, η συνάντηση του τυχαίου με την ανάγκη. Αυτό που συμβαίνει εδώ δεν ξεκίνησε από κόμματα ή από οργανώσεις.